Τι λέει ο κύριος Πατούλης, είναι μαζί μας, είναι στην Μουρούζη, να ξεκινήσουμε τον καλησπέρισμα. Γιατί τα λουλούδια, έχουμε και την ιστορία με τα λουλούδια, ξέρεις, τον αγώνα, με τα λουλούδια, με τον Ηρακλή. Γεια σας κύριε Πατούλη. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές. Καλησπέρα και στον κύριο Ηλία Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της ΑΔΔ στην κουβέντα μας. Κύριε Ηλιόπουλε, καλησπέρα και σε εσάς. Πρώτη φορά τα λέμε. Καλησπέρα σε όλους σας. Τηλεοπτικά πρώτη φορά τα λέμε, κύριε Ηλιόπουλε. Ραδιοφωνικά με βαρεθήκατε, αλλά τηλεοπτικά νομίζω είναι πρώτη φορά που τα λέμε. Τώρα, είναι αλήθεια. Κύριε Πατούλη, εγώ δεν ξέρω αν ασχολείται. Και... Ναι. Ναι, κύριε Ηλιόπουλε, ναι, συγγνώμη για διακοπή. Είναι το... Ναι, έλεγα λοιπόν ότι βλέποντας εκεί την ειδησογραφία σας από Αμερική, από Λονδίνο, από Ιράν, αλλά και αυτά που γίνονται εδώ βεβαίως, φαίνεται ότι η αναχώρηση της κυρίας Μάργαρετ αφήνει να ταράξει πίσω της. Τώρα, κύριε Πατούλη, δεν ξέρω εσείς αν ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, κυρίως έτσι τα παλιά του ποδοσφαίρου. Έχει μείνει στην ιστορία μια υπόθεση δωροδοκίας εδώ που τέλος πάντων είχε στοιχήσει και στον Ηρακλή με την υπόθεση των λουλουδιών. Και έτσι δίνανε τα μπουκέτα, ήταν δωροδοκία. Δεν είναι Ηρακλής το είπε. Άμα ήταν ΠΑΟΚ το έχεις κάνει γαργάρα. Έχει και άλλες υποθέσεις, αλλά δεν έχει να κάνει τα λουλουδιά. Τέλος πάντων, σε όλη αυτή την ιστορία που. Αγαπάω τον αθλητισμό και πιστεύω ότι μέσα από τον αθλητισμό υπάρχει το εφαγωνίζεστε, το πνεύμα γίνεται καλύτερο, αλλά εδώ τα έχουμε μπερδέψει όλα. Να μείνουμε λίγο σε αυτό καθεαυτό το ζητούμενο, το ζήτημα, όπως διατυπώθηκε, αναπτύχθηκε από τη Δώρα νωρίτερα. Να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί μετά τον κύριο Βλαχογιάννη και τον κύριο Λιόπουλο του θέλουμε και λίγο για τα. Της ανάπτυξης και της οικονομίας. Τώρα, βεβαίως. Κύριε Πατούλη, το παραθυράκι καλώς αφήνεται με αλφαγιώτα ή κακώς, τι λέτε? Κοιτάξτε, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει τοποθετηθεί στον απόλυτο βαθμό. Οι λειτουργοί οι οποίοι βρίσκονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι δημόσιοι υπάλληλοι, θα πρέπει να αμείβονται με αξιοπρέπεια, να δέχονται την θέση αυτή που έχουν και να κάνουν τον καλύτερο δυνατό για τον ασθενή πολίτη. Δεν πιστεύουμε στα δωράκια, διότι τα δωράκια αμέσως γίνονται δύο και τρεις κατηγορίες ασθενείς πολίτες, αυτοί οι οποίοι μπορούν να το δώσουν και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα παρά να πιάσουν το χέρι και να πούνε ένα ευχαριστώ. Άρα, υπό αυτή την έννοια, νομίζω ότι είναι μια ατυχής διαδικασία η οποία δεν θα έπρεπε ιδιαίτερα όσο ποτέ άλλοτε σε αυτή την περίοδο να συζητιέται. Εδώ υπάρχουν ζητήματα από δωράκια μέχρι τεράστια δώρα. Υπάρχουν ζητήματα που θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε, λίστες, πράγματα τα οποία χρήματα που έχουν φύγει, χρήματα που έχουν πάρει κάποιοι, χρειάζονται ονοματεπώνυμα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να βαφτίζουμε το κρέας ψάρι μέσα από μια λειτουργία που μέσα από έναν όρκο έχει δώσει κάποιος στον Ιπποκράτη, αλλά καθώς επίσης και στον δημόσιο τομέα για να μπει μέσα, να υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πολίτες και να φέρνει αντί το θάνατο την υγεία. Κύριε Ηλιόπουλε, εσείς τι λέτε? Γιατί δεν είναι μόνο οι γιατροί, είναι πληθώρα. Είμαστε σαφείς. Ναι. Πάντως, είναι πληθώρα δημοσίων λειτουργών και εμείς είμαστε δημόσιοι και... λειτουργοί. Κύριε Ηλιόπουλε, τι λέτε εσείς? Και σε λειτουργοί. Σχέση με αυτό που την εξήγηση που έδωσε ο κύριος Πανούσης, ότι εγώ πρότεινα να υπάρχει αυτή η φράση, γιατί ακριβώς μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρο πάρα πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι, μόνο και μόνο γιατί μπορεί να πήραν ένα στυλό ή ένα φουλάρι δώρο. Βλέπετε, όλες αυτές οι εξελίξεις, οι ρυθμίσεις, οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έχουν βάλει σε κίνδυνο ακόμα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή, φοβάσαι να δώσεις ακόμα και ένα λουλούδι σε οποιονδήποτε αισθάνεσαι ότι σου προσέφερε ένα πολύ σημαντικό έργο, ιδιαίτερα οι γιατροί που σώζουν ζωές, προστατεύουν υγεία και κάνουν τεράστια προσπάθεια να κρατήσουν την ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν. Καλά, για λουλούδια κανείς δεν καταγγέλθηκε, πολύ δε περισσότερο δεν τιμωρήθηκε, κύριε Ηλιόπουλε. Για λουλούδια δεν καταγγέλθηκε κανείς και ποτέ. Νομίζω ότι χρειάζεται νόμοι για να δώσει κάποιος ένα λουλουδάκι, ας πούμε τώρα. Μην τρελαθούμε. Ναι, αλλά... Δηλαδή το λουλουδάκι, οι φιλικές σχέσεις, οι ανθρώπινες σχέσεις δεν χρειάζονται νομοθέτηση. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ κάτι άλλο πάει να καλυφθεί. Δεν ξέρω για το παρελθόν, αλλά μάλλον για το παρόν και το μέλλον. Πάμε στην ιδιωτικοποίηση ζητημάτων και στην κατηγορία των ασθενών, κάτι το οποίο θα πρέπει να διαφυλάξουμε διαροπάλου άπαντες. Ναι. Τι εννοείτε δηλαδή με αυτό, κύριε Πατούλη? Εξηγήστε το λίγο για να το καταλάβει ο κόσμος. Τι εννοώ? Ναι. Δηλαδή, ξαφνικά πάμε στα δωράκια τα οποία νομιμοποιούμε. Δεν νομίζω κανείς, εάν έχει μια φιλική σχέση με τον οποιονδήποτε, να κάνει ό,τι θέλει. Να πάει να βγει και στο τραπέζι και να χορέψει και πάνω στο τραπέζι και να του πάει και μια
μπουτουνιέρα. Όταν αυτή τη στιγμή όμως μιλάμε μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν μιλάμε γι' αυτό και ενδεχομένως και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έτσι αυτό μπορεί να παρεξηγηθεί και σαν γρηγορώσιμο, μπορεί να παρεξηγηθεί και στην... Άρα λέτε δεν θα έπρεπε, κύριε Πατούλη, να γίνει καμία απολύτως αναφορά, αυτό λέτε, να μην υπάρχει καμία διάταξη? Όχι, γιατί από αυτό μόνο... που θα έπρεπε είναι... Να έπρεπε να πληρώνονται οι γιατροί τις εφημερίες την ώρα τους. Θα έπρεπε, άλλο είναι αυτό τώρα. Όταν άλλο είναι αυτό που λέτε. Αυτό σας λέω. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Όχι να φαντάζομαι, αγαπητέ μου κύριε Πατούλη, επειδή δεν είναι μόνο θέμα ιατρικό, φαντάζομαι τα μεγάλα φακελάκια δεν τα δίνει σε εκείνον που περιμένει να πληρωθεί την εφημερία του για να ζήσει. Τα μεγάλα φακελάκια τα παίρνει ο καθηγητής, τα παίρνει ο καρδιοχειρουργός, ο οποίος έχει πολλά λεφτά και παίρνει πολλά λεφτά. Δεν τα παίρνει ο φουκαράς ο γιατρός του ΕΣΥ, ο οποίος παίρνει 1.600 ευρώ. Πάνω σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, κύριε Πατούλη. Κύριε Βεγγέλη, ανεξάρτητα από αυτό που λέτε. Κύριε Πατούλη, προσθέστε λίγο κάτι στην απάντησή σας. Ρόλους και όρους. Θέλω να, με το χέρι στην καρδιά, γιατί μιλάμε για τους γιατρούς, που είναι από τις περιπτώσεις που στην Ελλάδα τουλάχιστον μάθαμε να λέμε πολύ πληθωρικά ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν είναι στην κουλτούρα άλλων ευρωπαϊκών λαών να λένε τόσο μεγάλα ευχαριστώ στον γιατρό τους. Γιατί πρέπει να λέμε στον γιατρό τόσο μεγάλο ευχαριστώ? Δεν είναι δεδομένο ότι πρέπει να κάνει την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς? Δεν είναι δεδομένο ότι πρέπει να σώσει ένα παιδάκι, για παράδειγμα, που κινδυνεύει? Γιατί μάθαμε να λέμε τόσο μεγάλο ευχαριστώ? Πρέπει να λέμε ευχαριστώ. Θα σας πω καταρχήν, αν θα μπείτε μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, επειδή αναφερθήκατε και στην Αγγλία, δεν θα μάθετε ποτέ το όνομα του γιατρού. Θα μπείτε μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας απρόσωπα και θα βγείτε έτσι απρόσωπα. Εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε το όνομα του γιατρού, ξέρουμε ποιος θέλει να μας χειρουργήσει, ξέρουμε πόσο γρήγορα πρέπει να μας χειρουργήσει, και όλη αυτή η διαδικασία άφησε μια ελαφρότητα και μία σχέση μεταξύ ασθενούς και δημόσιου λειτουργού, με ό,τι σημαίνει αυτό. Υπό αυτή την έννοια, εμείς αυτό το οποίο λέμε, δεν μπορεί ένας ήρωας γιατρός, ο οποίος δίνει αγώνα κάθε μέρα να βγάλει τον επιούσιο και να σώσει ζωές, να διαπομπεύεται για ονόματα μεγαλογιατών με μεγάλα δώρα και να μην έχουμε ακούσει έστω και ένα όνομα από διοικητές νοσοκομείων ή και υπουργούς για να τελειώνουμε. Για να ακούσουμε τον κύριο Λέανδρο Ρακιτζή, το παλεύει το καράβι μόνος του μέχρι σήμερα. Δίνει λίστες, δίνει ονόματα, δίνει υποθέσεις, δίνει. Αλλά δεν ξέρω η χώρα αν παίρνει κάτι από όλα αυτά. Κύριε Ρακιτζή, στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών δεν έχει δώσει λίστες πάντως. Δεν ξέρω, κύριε Ρακιτζή, περιμένουν οι λίστες και... Τις έπιασε στο συνδικαλιστικό σου τώρα και όλο για τις αμοιβές των γιατρών λες. Κύριε Ρακιτζή... Δεν στείλατε τις λίστες, λέει, στους γιατρούς, κύριε Ρακιτζή. Μισό λεπτό λίγο, κύριε Πατούλη. Δεν στείλατε τις λίστες. Δεν έχω λίστες γιατρών. Έχω μόνο του ΕΣΥ, αλλά δεν λειτουργεί καν το διοικητικό πειθαρχικό του ΕΣΥ. Δεν μου στέλνουν αποφάσεις. Λοιπόν, δεν πάσχε τώρα. Έχει δίκιο σε αυτό, κύριος Ρακιτζή. Κύριε Λόπουλε, μια συγκεκριμένη ερώτηση για τον κύριο Πατούλη. Γιατί... το αίτημά του με συγκεκριμένο ημερομηνία απάντηση οτιδήποτε ρωτάτε. Τίποτα δεν έγινε από όλα αυτά. Απέναντίας και κατήργησαν όλα αυτά τα οποία συμφωνήσαμε τότε. Η κυβέρνηση στη μνημονιακή. Όποιος λοιπόν έρχεται να υποστηρίξει αυτή την εξέλιξη της μνημονιακής, ας απαντήσει στον ελληνικό λαό. Που θέλει να ξέρει, έχω δημόσιο σύστημα υγείας, λέει το 85% του ελληνικού λαού. Υπάρχουν οι γιατροί που χρειάζονται, υπάρχουν νοσοκόμοι. Σας λέω και του νοσοκόμου, ο γιατρός είναι εδώ να σας απαντήσει. Μα δεν με αφήνετε να ρωτήσω, κύριε Λιόπουλε. Ξέρετε, μερικές φορές αισθανόμαστε άβολα, γιατί είστε και εσείς μακριά. Δεν μας ακούτε στον ίδιο χρόνο. Αυτό. Αλλά να ξέρετε τι. Μας παίρνει τον αέρα. Πρέπει να πάτε στα ιατρικά κανάλια και είναι σούζα. Όχι, δεν ρωτάνε, είναι, απαντάνε. Είναι η διαφορά του χρόνου. Είναι η διαφορά του χρόνου. Ο κύριο Λιόπουλο είναι καλό. Θα κάνουμε και εμεί λίγο χιούμορ, κύριε Λιόπουλο. Ορίστε. Είστε ευγενέστατοι και οι δύο, λέω. Είμαστε ευγενέστατοι. Ναι. Κύριε Πατούλη, να πάρουμε συγκεκριμένα το θέμα της υγείας, γιατί εκεί ακούμε συνέχεια. Δεν φτάνει το προσωπικό, έχουμε φοβερές ελλείψεις, αλλά εκεί επειδή θα έχουμε και τον κύριο Λοβέρδο, πέρασε από το Υπουργείο Υγείας. Να ενημερωθούμε μόνο πως θα είναι ο κύριος Λοβέρδος για να τον έχουμε... ότι ο τίτλος νοσεί η υγεία, μεγάλες τρύπες στα οικονομικά, σκάνδαλα και δεν συμμαζεύεται. Τελικά, τι να δεχτούμε ως δεδομένο, ότι δεν φτάνει το προσωπικό ή ότι υπήρχε κακή διαχείριση και τελικά πρέπει να μπουν τα πράγματα σε μια καινούργια βάση? Ακούστε. Για το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα πρέπει να γίνει ένας επανασχεδιασμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό που κάναν όλοι οι υπουργοί και ο κύριος Λοβέρδος, θεωρώ, ήταν να διαχειριστούν τα πράγματα τα οποία δεν είχαν σχέδιο και δεν έχουν και σήμερα σχέδιο.
Δηλαδή σήμερα η υγεία δουλεύει χωρίς σχέδιο. Διότι η υγεία τι σημαίνει? Να προσφέρω την υγεία σε κάποιον που την έχασε, είτε μένει, είτε είναι ασφαλισμένος, είτε ανασφάλιστος σε αυτή τη χώρα, από το ένα άκρο της χώρας μέχρι το άλλο. Και επειδή δεν μοιάζουμε ούτε με την Ολλανδία, ούτε με τη Δανία, έχουμε τα όμορφα νησιά μας, έχουμε τους ορεινούς όγκους μας, δεν πάει να πει ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτούς τους κατοίκους. Κανείς δεν βγήκε να πει ότι η υγεία ξεκινά πρώτα από τη διατήρηση της υγείας του ίδιου του πολίτη χωρίς να ασθενήσει. Από εκεί ξεκινά η υγεία. Δεν υπάρχουν προγράμματα. Τώρα, όσον αφορά το προσωπικό, θα σας πω λοιπόν ότι πράγματι το προσωπικό χρειάζεται και ποιοτικά χαρακτηριστικά γενικότερα, χρειάζεται οργάνωση, και η πρόταση την οποία εμείς έχουμε κάνει, ας πάρουν ένα μοντέλο τι ισχύει με ομοιοειδείς πληθυσμούς σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, ας το κρίνουν ότι κάνει και ας έρθουν εδώ να το διατυπώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ τι γίνεται? Ο καθένας έρχεται και λέει τις δικές του σοφίες, οι οποίες δυστυχώς είναι χωρίς πράξη, χωρίς εμπειρία, και τελικά την πληρώνει ο ίδιος ο κόσμος. Κύριε Πατούλη, πρέπει έκανα, να... λοιπόν, ότι υπάρχουν αγροτικά ιατρία χωρίς αγροτικούς γιατρούς, υπάρχουν νοσοκομεία χωρίς γιατρούς και πολύ περισσότερο χωρίς νοσηλεύτριες. Να ευχαριστήσουμε τόσο τον κύριο Ηλιόπουλο όσο και τον κύριο Πατούλη για την παρουσία σας εδώ. Θα τα ξαναπούμε εκτενέστερα και με τους δύο. Έχει φτάσει ήδη και ο κύριος Λοβέρδος. Έχει φτάσει ο κύριος Λοβέρδος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ηλιόπουλο. Σας ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε.